Εγώ συνδέφουράνιε παράκλητε το πνεύμα τη αληθία, του κατακού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό. Εχθέ και σκύλο εν ημί και καθάρισε εμά από πάση κυλίδο και σώσε με καθαρία του πνεύματο. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή γράφει ότι το κήρυγμά του είναι αυτό που παρέδωσε ο Κύριος, το Ευαγγέλιο του. Του Κυρίου το Ευαγγέλιο. Σίγουρα δεν το διδάχτηκε ο Απόστολος Παύλος το Ευαγγέλιο από ανθρώπινο στόμα. Αλλά το δέχθηκε από τον ίδιο τον Κύριο ως αποκάλυψη, όταν ο Κύριος πια είχε αναλυφθεί στους ουρανούς. Αυτό το λέγει χαρακτηριστικά το Ευαγγέλιον, το Ευαγγελισθέν είπε μου, μιλάει στους Γαλάτας, μια άλλη φυλή, σημερινούς Γάλλους θα λέγαμε, και λέει το Ευαγγέλιο που εγώ σας κήρυξα ουκέστη κατά άνθρωπον. Καταρχάς δεν είναι ανθρώπινο, ουδέ παρά ανθρώπου παρέλαβο, ούτε και το παρέλαβα από κανένα άνθρωπο. Αλλά είναι αυτό που ο Κύριος μου αποκάλυψε. Μου το έδωσε με αποκάλυψη. Το κήρυξε και το φώναζε δυνατά, δηλαδή το έλεγε το Ευαγγέλιο, με χωρίς κανέναν βιασμό, φόβο δηλαδή, και χωρίς να αισθάνεται καμία έντροπη. Ου γάρε πεσχύνομαι το Ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δεν ντρέπομαι που εγώ ορίστηκα κήρυγας του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Για γνώση και δική μας συμμόρφωση. Δεν αποτελεί εντροπή, δεν αποτελεί στίγμα, αλλά είναι αυτή η δόξα του ουρανού. Το Ευαγγέλιον ίσον αποκάλυψης του ιδίου του Θεού. Πρέπει και εμείς να το θεωρούμε όπως και ο Απόστολος Παύλος. Ιδιαίτερη κλίση και υψίστη τιμή το Ευαγγέλιο που μας έχει δώσει ως παρακαταθήκη και που ονομάζεται Καινή Διαθήκη. Είναι υψίστη, επαναλαμβάνω, τιμή που μας κάνει ο Κύριος. Και βέβαια δίνει την γραμμή και λέγει
Μελετάτε, θα με βρείτε. Δεν είναι έτσι, Μιχαλή? Ζητείτε και βρίσκετε. Ζητάτε να με βρείτε και θα με βρείτε μέσα στις γραφές, πουθενά αλλού. Όχι στις φλιαρίες του κόσμου, μόνο στις γραφές. Το Ευαγγέλιο όλο από την αρχή μέχρι το τέλος γράφει για το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου όλων μαζί και του καθενός χωριστά. Γιατί το αίμα που χύθηκε στο Γολγοθά χύθηκε για όλες τις γενναίες των ανθρώπων. Συνεπώς, όλοι είναι πληθοί, όλοι μπορεί να πληθούν με το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το αίμα Ιησού Χριστού, φωνάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, καθαριεί μας, μας καθαρίζει και θα μας καθαρίζει εκ πάσης αμαρτίας, από κάθε αμαρτία. Συνεπώς, αφού μας καθαρίζει, ο τρώγων μου το σώμα και πίνω μου το αίμα, εν μη μένει κακό είναι αυτό. Είναι καθαρός, διάφανος, χρυσάφι ο λόγος του Κυρίου. Είδαμε το φως, το αληθινό. Καθαρό, καθαρός, χρυσός. Φως, όχι, έχουμε φως. Ως εχωνευτηρίο. Λοιπόν, με βάση λοιπόν το Ευαγγέλιο που εκήρυξε ο Απόστολος Παύλος, θα ρίξουμε τον προβολέα, όχι σαν εκείνο τον προβολέα που πέφτει τώρα εδώ και φωτίζει μόνο εδώ μέσα, αλλά τον προβολέα εκείνο που έριξε ο Κύριος του Αγίου Πνεύματος, και που φωτίζει τις ψυχές που τον πλησιάζουν και δείχνει όχι ένα χώρο χρονικό μια στιγμής ή δύο στιγμών, αλλά τους απεράντους αιώνας. Όσοι έχουν μάτια μπορούν να μελετούν γραφές και να διαπιστώνουν ότι ο λόγος του Κυρίου όλος είναι προφητικός. Ο λόγος του Κυρίου, επαναλαμβάνω, είναι προφητικός. Δεν υπάρχει κάτι που δεν σου προλέγει για τη σωτηρία σου. Όλα μιλάνε για τη σωτηρία σου. Και όλα θα μιλάνε για τη σωτηρία εκείνου που έρχονται. Λοιπόν, χαρακτηρίζει, επειδή γίνεται πολλής λόγος, επειδή γίνεται πολλής λόγος για ταχύτατη εξέλιξη του σύγχρονου ανθρώπου, και όταν μιλάμε εξέλιξη δεν μιλάμε για εξέλιξη που να βελτιώνει την πνευματική και ηθική ζωή και τη σκεπτική ζωή του ανθρώπου, αλλά στον υλικό τομέα μόνο. Η του πνεύματος εξέλιξης για το σύγχρονο, τους συγχρόνους ανθρώπους, τους νεοτεριστές, που να φτιάχνει άνθρωπο, είναι εντελώς άγνωστη. Σημαίνει, με άλλη λέξη, διαστρέβλωση του καλού. Λοιμός, που λέει την αποκάλυψη. Διαστρέβλωση, διαστρέβλωση του καλού. Και επειδή αυτό το βιβλίο γράφτηκε
2.000 χρόνια περίπου πριν από εμάς. Και αυτά που γράφτηκαν τότε απηχούν, δηλαδή κράζουν για το νυν, για το σήμερα, αλλά και το αύριο και μέχρι το τέλος του κόσμου. Μας δίνει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μία εικόνα, θα πω εγώ προφορικά με το δικό μου στόμα την εικόνα, και θα την μελετήσω μετά μέσα από την προς Ρωμαίους επιστολή. Λέει, ξεκινάω με ένα ερωτηματικό. Είδε κανείς το Θεό? Είναι ένα ερώτημα που ακούς να περιφέρεται στα χείλη και στα αυτιά πολλών ανθρώπων. Να δω και να πιστέψω. Να δω και να πιστέψω, λέει. Τον είδε κανείς το Θεό? Ο Απόστολος Παύλος στο ερώτημα αυτό, είδε κανείς το Θεό, δίνει την εξής απάντηση. Το γνωστόν του Θεού φανερών εστίν εν αυτής. Θα το εξηγήσω. Όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο να γνωρίσει από ό,τι ανήκει στο Θεό, τον ίδιο, αυτό το έχει δώσει ο Θεός και είναι στα χέρια του καθενός. Το ξαναλέω άλλη μια φορά. Είδε κανείς το Θεό? Το γνωρίζει κανείς το Θεό? Και δίνει την απάντηση ο Απόστολος Παύλος και λέγει ότι όσο από εκείνο που ανήκει στο Θεό, τη γνώση του Θεού δηλαδή, είναι δυνατόν να πάρει ο άνθρωπος, την έχει δώσει ο Θεός ο ίδιος. Είναι ολοφάνερη, λέει, αυτή η γνώση. Και ρωτάει ο άλλος, ρωτάει, μα τον είδες το Θεό? Σίγουρα έχουμε δύο ειδών γνώσης, δύο ειδών γνώσης. Τη μία γνώση την έχουν όλοι οι άνθρωποι του Θεού, όλοι. Ρίχνουμε μια ματιά στη δημιουργία του Θεού, σε ό,τι μας περιβάλλει, παρατηρούμε με τα μάτια μας αυτά που βλέπουμε, το φως του ηλίου και την κτήση που είναι γύρω μας, και από το κάλος του ουρανού και από τη μορφιά της φύσης αναγκαζόμαστε να πούμε αυτό που είπε ο Δαβίδ. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι χοντρική απόδειξη ότι ο Θεός τα έφτιαξε. Ο Άγιος Αυγουστίνος λέει, ρωτάω τον ήλιο, πού βρήκες το φως, ποιος σε έφτιαξε? Και μου απαντάει, ο Δημιουργός Θεός.
με τον ίδιο τρόπο ρωτάει το κάθε δημιούργημα. Και το κάθε δημιούργημα απαντάει, αυτός μας έβλασε, ο Θεός. Ο ένας τρόπος είναι λοιπόν, από αυτά που βλέπω να βγάλω συμπεράσματα για το τι είδους, ας αποτελέξει, ιδιότητες έχει ο Θεός. Το βλέπεις ένα σύμπαν ολόκληρο σε περιβάλλει, λες, είναι παντοδύναμος. Όλα τα έκανε μόνο με το θέλω. Όχι με πράξη, αλλά πάντα όσα ηθέλησε επίησε ο Κύριος. Όλα όσα ηθέλησε, τα έκανε. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ότι ο Θεός ένα δικό του μέρος το έκανε γνωστό στους ανθρώπους. Γιατί το φύτεψε αυτό το γνωστό μέρος στα δημιουργήματα. Όποιος καλύψει τη δημιουργία του Θεού θα βρει εκεί και την παρουσία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Και γάρ αν ψηλαφίσιεν και εύρυεν αυτόν». Έτσι και κάνουμε να ψηλαφίσουμε με το χέρι μας, θα το πιάσουμε το Θεό. Γιατί άραγε υπάρχει η ένσταση αυτή, γιατί άραγε υπάρχει η ένσταση αυτή, δηλαδή ποιος τον είδε το Θεό, υπάρχει γιατί υπάρχει μια κακή διάθεση, ένα τείχος σιδερένιο φτιαγμένο από τον ίδιο τον άνθρωπο για να μην δεχθεί την παρουσία του Θεού, για να μην δεχθεί εκείνον που βλέπει τις πράξεις του ανθρώπου. Δεν θέλει τα έργα τα πονηρά, τα έργα του σκότους να τα βλέπει κάποιος άλλος και τους άλλους είναι ο Θεός. Γιατί αν είναι άνθρωπος, ναι, τη ξεφεύγει μεν. Αν είναι όμως ο Θεός που όπως αναφέρεται είναι και κριτής δίκαιος, αυτόν δεν το θέλει και λέει είπε να άφρωνε την καρδία αυτού. Ο άνθρωπος που δεν έχει μυαλό, ας είναι και γέρος, ας είναι και νέος, ας έχει 10 διπλώματα, ας είναι πανεπιστήμονας, από τη στιγμή που είπε δεν υπάρχει Θεός, λέει η Αγία Γραφή, είναι άφρον. Άφρον, πέρα για πέρα. Είπε άφρον εν την καρδία αυτού, ουκέστη Θεός. Αυτός λοιπόν δεν βλέπει μέσα από τα δημιουργήματα την παρουσία του Θεού, γιατί δεν θέλει να του ασκείται κανένας έλεγχος στην πορεία της ζωής του. Κανένας έλεγχος. Άσε με ήσυχο να ζω τη ζωή μου όπως θέλω. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος που μπορεί κανείς να γνωρίσει, να έρθει όχι σε γνωριμία αλλά και σε επαφή και σε ένωση με τον ίδιο τον Θεό. Με τον τρόπο που λέγει η Γραφή, άλλος καλοθελητής σίγουρα, όχι κακόβουλος άνθρωπος, μπορεί με τη μικρούτσικη θέληση που έχει να τσιμπήσει κάτι από εκείνο που ο Θεός του έχει ορίσει. Δεν έχει νόημα κανένα η παραβολή που είπε ο Κύριος, αν δεν ισχύει αυτό που είπα προηγουμένως τώρα αμέσως. Ποια παραβολή? Σ' άλλον έδωσε 10 τάλαντα
σε άλλο πέντε, σε άλλο τρία και σε άλλο ένα, είπα, ανάλογα με την πρόθεση. Αυτό που είχε ένα που πήρε ένα τάρατο, έτσι πάει, κάτι παίρνει για αυτός, κάποια γνώση του Θεού θα πάρει. Ας που έχετε αγατό, θα πει, εγώ το δρόμο τελείωσα, την πίστη ετήρησα, δεν είδα τον Κύριο με τα μάτια μου, ο Απόστολος Παύλος, το 100%. Αυτό ανήκει στην πρόθεση που διαθέτει ο άνθρωπος, αλλά και στην πλούσια σε χάρη Θεού που παίρνει ο άνθρωπος. Ποιος λοιπόν είναι ο τρόπος? Ο δεύτερος τρόπος είναι αυτόν που εμακάρισε ο Κύριος, τον εμακάρισε ο Κύριος, που είπε στη γυναίκα εκείνη που την την ταπείνωσε, την κατεταπείνωσε, την σύρισα γυναίκα εκείνη που είπε, ναι Κύριε και εγώ είμαι σκυλάκι, δώσε μου ένα ψυχουλάκι. Χαλανέα. Χαλανέα. Ναι, της είπε τότε, την ονόμασε σκυλάκι, αλλά στο τέλος είπε, ο γίνε μεγάλη σου η πίστη, ο γίνε. Αυτός είναι ο τρόπος, ο δεύτερος. Όχι μόνο να γνωρίσεις, αλλά και να προσεγγίσεις και να πάρεις από τον Κύριο. Είναι η πίστη. Είναι η πίστη. Εμείς λοιπόν, με το φακό που μας έχει δώσει ο Κύριος, το προβολέα, ας πούμε, το ελάχιστο, αλλά και το μέγιστο που έχουμε μπροστά μας, στην Αγία Γραφή, θα δούμε ποια εικόνα, ποιο χαρακτήρα δίνει η Γραφή για τα έργα των ανθρώπων και μάλιστα όταν ο Κύριος μας θα πλησιάζει να έρθει. Το πότε είπαμε είναι άγνωστο, μην μπερδευόμαστε, είναι άγνωστο. Αλλά όμως δείχνει ορισμένα στίγματα ο Κύριος. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, πρώτον, θα παρουσιάζονται μερικοί που θα είναι σοφοί, σε εισαγωγικά μέσα, κοσμικοί άνθρωποι, μη έχοντες αληθινή σοφία, θα πιστεύουν ότι είναι σοφοί, αλλά στην ουσία θα είναι μωροί, θα είναι ανόητοι, σαν εκείνους που απορρίπτουν την παρουσία του Θεού. Φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Λέει θα είναι μωροί. Γιατί θα είναι μωροί? Επειδή μόνον θα απορρίπτουν τον Θεό? Όχι επειδή μόνο. Σίγουρα αυτό είναι γνώρισμα ότι είναι μωροί γιατί απορρίπτουν τον Θεό, αλλά φτάνουν σε αυτό το σημείο της απόρριψης, λέει Απόστολος Παύλος, γιατί γνώντες τον Θεόν, ούχος Θεόν εδόξασαν, γιατί ενώ ο Θεός τους πρίκησε με νου αρκετό, ώστε να μπορούν να κάνουν έρευνα επάνω στα όντα που έχει δημιουργήσει ο Θεός. Και όταν λέω όντα, ό,τι βλέπουμε με τα μάτια μας, τα ορατά, ενώ τους πρίκησε τόσο πολύ, δεν είπανε «Σε ευχαριστώ». Δεν τον ευχαρίστησαν σαν Θεό, ούτε τον εδόξασαν σαν Θεό. Αλλά τι? Αλλά αιματεγώθησαν εν τις διαλογισμής αυτών. Αλλά αποδείχθηκαν με τους διαλογισμούς, με τις σκέψεις τους, μάταιοι, άφρονες, απορριπτική της παρουσίας του Θεού. Όταν κανείς απορρίπτει, όταν κανείς πιάνει και λέει
δεν μου χρειάζεσαι Θεέ. Έχει κάποια σκοπιμότητα μεγάλη μέσα αυτό. Και αυτό μας το λέει ο Απόστολος Παύλος. Το λέει και λέει το εξής. Ότι άλλαξαν τη δόξα του αφθάρτου Θεού, ενώ του Θεού το άφθαρτο η δόξα είναι αναλύωτη. Ξέρουμε τι σημαίνει αλλίωση. Δεν φθήρεται ποτέ. Πάντα μένει η ίδια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, οι δήθεν κατά κόσμον σοφοί, που λένε ότι είναι σοφοί, άλλαξαν τη δόξα του Θεού του άφθαρτου. Και τι κάνανε, φτιάξανε λέει δικούς τους θεούς. Θεός το ζώο, το τετράποδο, Θεός ο ήλιος, Θεός η σελήνη. Θεοποίησαν οι σοφοί του αιώνα τούτου και έχουμε, μην ξεχνάμε, νέο κύμα πάλι ιδωλατρίας. Το έχετε υπόψη σας αυτό το πράγμα. Ξανά στην εποχή μας αναβίωση της ιδωλατρίας της αρχαίας εποχής με το όνομα παγανίστες. Νεοπαγανισμός ονομάζεται. Νεοπαγανισμός. Λοιπόν, ξαναζωντάνεμα μιας τέτοιας θρησκείας σημαίνει δικαιολογία οποιασδήποτε πράξης ανθρώπινης, κακής, έως κακής της, έως χειρής της, επάνω στο πρόσωπο ενός Θεού, που δεν υπάρχει, μα που το φτιάχνω εγώ για να δικαιολογήσω την πράξη μου. Θυμώνω εγώ, υπάρχει ο Θεός που θυμώνει και δικαιολογεί την πράξη μου. Πονεύω εγώ, υπάρχει ο Θεός που πονεύει. Κλέβω εγώ, υπάρχει ο Θεός που κλέβει. Παναλαμβάνω, δημιουργώ θεούς που είναι χείριστα πρότυπα για μια χείριστη πορεία ζωής. Αυτό σημαίνει νεοπαγανισμός, νεοειδωλατρία. Τους δημιουργώ για να μπορώ να κάνω άνετα όποιο κακό θέλω, όσο μεγάλο για είναι. Σας πήρε και ένα διάλογο χθες στη τηλεόραση με τον πατέρα Καρπαθή του Στυλιανό. Τον έδειγνε και απαντούσε γιατρό. Ναι, το γιατρό. Γιατί θέλουν να φτιάξουν, λέει, νόμο, ναι, να παντρεύονται οι ομοφυλόφιλοι. Και απαντούσε. Ή να, μία άλλη κυρία έλεγε να παντρεύονται τα πρώτα ξαδέρφια. Και δεν τα απάντησε ο πατήρ, ότι άρρωστα στον κόσμο θα είναι αυτό που θα είναι. Γι' αυτό έχει το απαγορεύει η Εκκλησία. Το ίδιο αίμα. Αδέρφια. Το ίδιο αίμα είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στίγμα είναι της εποχής. Γκρεμίζω τους θεούς, στίζω το Θεό που λέγεται ο εαυτός μου, κάνω ό,τι μου αρέσει. Όταν γκρεμίζω τον αληθινό Θεό, τον τριαδικό Θεό. Και πορεύονται, λέει, οι άνθρωποι μετά από αυτά κατά τις επιθυμίες των καρδιών αυτών. Ό,τι εσχρόν επιθυμεί η καρδιά, επιθυμίες, λέει, των καρδιών. Να θυμίσω τον Άγιο Ιωάννη που λέει, τον Ευαγγελιστή, που λέει ότι τα κακά του κόσμου είναι η επιθυμία των οφθαλμών, λέει ένα, η επιθυμία της καρδιάς, δύο, και η δόξα του κόσμου τούτου. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, αυτά έχουν στόχο. Και αυτό και απορρίπτουν το Θεό και ό,τι άλλο έχει σχέση με το Θεό.
Και επομένως δεν σέβονται, δεν σέβονται τον ίδιο τον Θεό, αλλά σέβονται την τη κτήση, γιατί λατρεύεις τη κτήση όταν είσαι ειδωλάτρης, που ο Θεός σε δημιούργησε. Πρώτο λοιπόν στίγμα είναι θεοποίηση της κτήσης. Όταν αρνείς σε Θεό, θεοποιείς τη κτήση, τα δημιουργήματα. Την εποχή λοιπόν που θα βασιλεύει το κακό στον κόσμο, ο Θεός, όχι ότι δεν ενδιαφέρεται για τη σωτηρία των ανθρώπων αυτών. Ίσα ίσα η παραβολή του ασώτου Υιού δείχνει ότι ο πατέρας είχε στραμμένα στον άσωτο την προσοχή. Όχι στο παιδί που είχε σπίτι μέσα. Αυτό είναι κανόνας και νόμος αιώνιος. Ο πατέρας μας Θεός να θέλει εμένα που είμαι άσωτος να με κοιτάει για να γυρίσω πίσω. Αγαπάει ο Θεός. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος ότι παρέδωκεν ο Θεός τους ανθρώπους, τους παρέδωσε ο Θεός ποιήν τα μη καθήκοντα, να κάνουν εκείνα που δεν πρέπει να κάνουν. Τώρα λέει παρέδωσε, δεν εννοεί τους παρέδωσε ο Θεός. Είναι αυτό που κοινώς λέμε, αυτό που είπε και ο πατέρας του Νάστο Υιό. Τι θες παιδί μου, τη μισή περιουσία, παιδί μου είσαι, πάρ' την. Πήγαινε στο καλό. Έδωσε την ελευθερία. Ναι, του λέει, θέλεις αυτό να το απολαύσεις που λέγεται ελευθερία με τα καθά της όλα κλπ. Όπως εσύ νομίζεις. Εγώ στην έδωσα, δεν μπορείς να στερήσεις την ελευθερία. Επομένως, παραδίδεσαι μόνος σου, δεν σε παραδίδω εγώ. Εγώ σου σέβομαι αυτό που σου έδωσα και σου λέει, άντε πήγαινε στο καλό. Μέχρι ότου καταλάβεις ότι πρέπει να γυρίσεις, αν το καταλάβεις. Λοιπόν, και οι άνθρωποι αυτοί που αποσκυρτούν, που φεύγουν μακριά από το Θεό, δεν είναι μίας κατηγορίας άνθρωποι, παραδείγματος χάρη πόργοι μόνο, αλλά λέει θα βρίσκονται σε έξαρση όλες οι κατηγορίες της κακής πάστας και τους ονομάζει πεπληρωμένους πάση αδικία, θα είναι γεμάτοι από κάθε μορφή αδικίας. Μήπως δεν συμβαίνει αυτό σήμερα? Τι φωνάζουν τηλεοράσεις? Τι φωνάζουν τηλεοράσεις? Συνεχίζει. Πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία. Γεμάτη από φθόνο, από φόνους, από τσακωμούς, από δολιότητες και από κακοήθειες. Περιγραφή του κοινωνικού γίνεστε, αυτών που γίνονται μέσα στη κοινωνία. Σήμερα. Τα περιγράφει πριν 2000 χρόνια γραφή, μας τα λέει και λέει ότι θα βρίσκονται σε έξαρση. Δηλαδή θα φτάσει σε ζενίθ. Στο κατακόρυφο σημείο η κακία. Και συνεχίζει. Θα είναι ψιθυριστές. Ψιθυριστής είναι εκείνος που λέει σιγά σιγά εις βάρος τα λουνού, να μην τον ακούει ο άλλος. Και συκοφάνεις στην ουσία, αυτός είναι. Ρουφιά. Ναι. Κατάλαλη θεοστηγής, φοβερή λέξη, θεοστηγής. Και ειδικός αριθμός είναι αυτός. Μιλάει για μάζα. Αυτοί που μισούνε το Θεό. Θεοστηγής. Αυτοί που μισούν το Θεό. Όχι απλώς δεν υπάρχει, αλλά τον μισούν. Το αντιλαμβάνεσαι το πράγμα. Αυτόν που στα έχει δώσει όλα τα καλά, να το μισείς. Θεοστηγής είσαι οι γραμματείς και φαρισαίοι. Ό,τι καλό έβλεπαν, αμέσως τον φωνούσαν τον Κύριο. Μέχρι δεν σταύρωσαν. Σταυρωτές του Θεού του ίδιου. Είναι η θεοστηγής.
υπερήφανοι, αλαζόνες, είναι μια άλλη μορφή υπερηφάνειας, εφευρετάς κακών. Τι είχε να πει αυτό ο Μιχάλη, εφευρετάς κακών. Ότι όλη μέρα κάθονται και σκέφτονται τι κακό θα κάνουν στον αμέσως άνθρωπο. Όχι το καλό, επινοούν το κακό. Ναι, κάνουν εφευρέσεις του κακού. Ναι. Λέμε, έκανε μια εφεύρεση ο τάδε, αυτοί κάνουν εφεύρεση στο πώς θα εφαρμόσουν το κακό ή ποιο κακό θα βρουν να είναι χειρότερο από το άλλο. Και ξέρετε, λέει, δεν θυμάμαι το λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, αλλού το έχω διαβάσει, πάλι τη γραφή πρέπει να είναι, ότι οι άνθρωποι που όχι μόνον θα κάνουν το κακό, αλλά και θα προβάλλουν τον εαυτό τους με εγωισμό, ότι αυτό έκανα, θα επέρονται δηλαδή για τον εγωισμό, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι χειρότεροι όλων. Δεν φτάνει μόνο που κάνεις το κακό, αλλά και επιπλέον λες μπράβο μωρέ, ωραία το πέτυχα. Αλλά το πιο σπουδαίο, αυτό είναι το θέμα. Το πιο σπουδαίο είναι, συγγνώμη που σας διακόπτω, το πιο σπουδαίο είναι στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι θέλουν το κακό να τον θεωρήσουν ότι είναι καλό για τους άλλους. Είναι μια πλευρά, αλλά η γραφή λέει ότι... Διότι εκεί μπερδεύεται ο άνθρωπος ο οποίος είναι, ταλαντεύεται και λέει για να το λέει αυτός. Αλλά δεν είναι κακό, είναι καλό. Και πάει για ουέ ημίν, λέει η γραφή, εκείνο θέλω να τονίσω γιατί αυτό έλεγα το σύνορα, ή καταφρονητέ. Ή καταφρονητέ. Δηλαδή, εσύ που κάνεις με όλη σου την έπαρση το κακό, φτάνεις στο έσκοτο σημείο και καταφρονείς. Στοπ! Θεός δεν υπάρχει. Περιφρονείς δηλαδή. Αυτό σημαίνει καταφρονητής. Θα είναι λοιπόν ακόμη ασύνετοι, ασύνθετοι, άστοροι, άσπονδοι, ανελεήμονες οι άνθρωποι. Ασύνετοι χωρίς σύνεση και γνώση, νου. Άστοργοι, χωρίς καμία στοργή και βλέπουμε μανάδες και πατεράδες να κάνουν εγκλήματα σε βάρος των παιδιών τους, χωρίς κανένα έλεος στους ανθρώπους, ανελεήμονες και χωρίς σπονδί, δηλαδή χωρίς να αισθάνονται το ελάχιστο καλό για τον άλλον, το ελάχιστο καλό. Δηλαδή άσπονδος είναι εκείνος που δεν δέχεται συμφιλίωση. Άσπονδος λέει, σπονδί λέγεται συμφιλίωση. Άσπονδος που δεν δέχεται με κανέναν άνθρωπο να έχει σχέση και δεν με συμφιλιώνεται. Κοινωνική πραγματικότητα, περιγραφή, δια της γραφής, από τον Απόστολο Παύλο. Τώρα, τους έχουμε στημένους στον τοίχο, τους έχουμε στημένους στον τοίχο αυτούς, και σκεπτόμαστε τι κακή πάστα είναι αυτή ή τι παλιά άνθρωποι, τι φοβερά όντα. Κάνει ένας έγκλημα και λέμε αυτός είναι αποφόλιο τέρας, δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερος εγκληματίας από αυτόν. Τακ, τον καρφώνουμε. Πετάμε το καρφί ή πετάμε το βέλος. Τον σκοτώνουμε γιατί τον βλέπουμε και, ή τους βλέπουμε αυτούς και κάνουν όλα και τα πράγματα. Εγώ θέλω, όχι εγώ, η γραφή, ο Κύριος μας, να πω την είχε μπροστά του την αμαρτωλή και δεν την έστησε στον τοίχο. Πήγαινε και μην ξαναμαρτάνεις. Τη Μιχαλίδα, ναι. Ναι,
Είχε ο Κύριος μας με την παραβολή τον άσωτο, ζούσε άσωτα, δεν τον έσυσε στον τοίχο, αλλά τον αγκάλιασε. Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Και το ληστεί. Κάνουμε το αντίθετο, Μιχάλη. Λέμε εις βάρος και επιθυμούμε να γίνονται και εις βάρος τους πράγματα που δεν πρέπει να γίνονται. Τι το θέλεις να ζει αυτό το τέρας μες στην κοινωνία, λες. Πάρ' το κεφάλι. Βέβαια, θα κάνουμε αυτό που κάνουν οι γιατροί, που κάνουν 300.000 εκτρώσεις, 400 πόσο φτάνουν το χρόνο εκτρώσεις, και δεν υπολογίζουν αν είχε μεριμνήσει ή μεριμνάει ο Θεός. Μέσα από αυτούς πως βγήκε κανένας ευεργέτης παγκόσμιος. Του τρώνε το κεφάλι και φεύγει και αυτός που μπορούσε να κάνει το μεγαλύτερο καλό στον κόσμο. Μεγάλη επιβάρηση. Επαναλαμβάνω, του στείλουμε στον τοίχο. Είναι που είναι η κατηγορία αυτή, κατά τη γραφή. Όχι εμείς, δεν θα μπορώ να έχουμε το δικαίωμα αυτό. Ελεηνή, καταγραφή, εκφραζόμαστε κι εμείς με τον χειρότερο τρόπο. Κώστα, μία αμαρτία είναι ακόμα που μπορεί να την πέρασεις. Είναι αυτή που λέει ο Κύριος και υπάρχει σήμερα πολύ άφθονη. Αν μην λέγω δε μη ομός επόποτε. Εδώ... Που πάμε στα δικαστήρια κιόλας και παραμοιάζουμε το Θεό, βάζουμε το χέρι μας όπως το Θεό και δεν φοβόμαστε. Δεν το προσπέρασα, δεν το γράφει μέσα εδώ ο Απόστολος Παύλος. Έχω εδώ μπροστά μου την επιστολή του Απόστολου Παύλου και με βάση αυτή πορεύομαι. Και λέει τώρα, λέει ο Κύριος, ο Απόστολος Παύλος, εσύ που βλέπεις όλους αυτούς, και κάνουν αυτά. Πρόσεξε, γιατί εσύ που γνωρίζεις, μήπως κάνεις τα ίδια τα γάρα αυτά πράσις οκρίνων. Πρόσεξε, γιατί τα ίδια κάνεις και εσύ όταν κρίνεις αυτούς. Είτε έχεις κάνει. Τα ίδια, να φέρω στο μυαλό μου, θα μου Μιχάλης να μου πει, δεν θυμάσαι τώρα εδώ, ο ένας του συγχωράει, το αφεντικό συγχωράει το δούλο και ο δούλος συγχωράει τον άλλο δούλο. Δεν το θυμάσαι αυτό το πράγμα, θα μου Μιχάλης, είναι έτοιμος να με, και καλά θα κάνει. Λοιπόν, εμείς που βλέπουμε ένα τέτοιο κοινωνικό γίγνεσθε γύρω μας, και είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε σαν μονάδες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ζωής. Σαν μονάδες. Δεν πιστεύουμε ότι είμαστε Άγιοι προς Θεού. Όμως έχουμε την απόλυτη πεποίθηση ότι μπορούμε να γίνουμε ξένοι από τον κόσμο ως προς τον τρόπο ζωής. Μέσα στον κόσμο, ξένοι από τον κόσμο, δια της προσευχής. Δια της προσευχής. Ξένων κόσμων βιώμεν, λέει, όταν λέει ζούμε στον κόσμο αυτό, να ζούμε άλλο κόσμο από εκείνο που ζει ο κόσμος, όχι όπως είναι όλοι οι άνθρωποι. Και στους Αποστόλους το είπε, λέει, είσαστε μέσα στον κόσμο, σας ξέρω, σας πήγα εγώ στον ουρανό πάνω, σας εμαθήνευσα, τώρα ο κόσμος ουκ έγνωσα, δεν σας γνωρίζει. Έρχομαι λοιπόν τώρα και λέω, όχι λέω, λέει ο Απόστολος Παύλος, λέω μέσα από τη γραφή πάντοτε, το έχω μπροστά μου, να είσαστε προσεκτικοί εσείς, θα το διαβάσω κιόλας, που μελετάτε τη γραφή και θέλετε να με γνωρίζετε και με γνωρίζετε, όσο σας είναι δυνατόν. Ένα πράγμα, μπορεί να μην φτάνεις στην πράξη αυτών
που κάνει σημαδιακιά πράξη και την βλέπουν όλοι, μπορεί να κάνεις άλλη πράξη που δεν είναι τόσο σε μέγεθος πλην, όμως σύμφωνα με τη γνώση σου ξεπερνάει το μέγεθος αυτού νου. Σύμφωνα με τη γνώση σου ξεπερνάει το μέγεθος αυτού νου. Μπορεί να είναι μικρή, αλλά επειδή ξέρεις ότι είναι μεγάλη συμφορά που σου κάνει εντούτοις τι κάνεις, άρα και εσύ είσαι στο ίδιο μήκος κύματος με εκείνον. Και επομένως, το ίδιο μέτρημα θα κάνει με το οποίο μετράς εσύ τον άλλον, λέει ο Θεός. Ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσεστε. Με το μέτρο που μετράτε τους άλλους, με το ίδιο μέτρο θα σας μετρήσει ο Θεός. Και προσθέτει, δεν καταλαβαίνεις ή δεν καταλαβαίνουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι κάνοντας αυτό το πράγμα, καταδικάζοντας τον άλλον για τα έργα του τα πονηρά, το προσέξουμε, θησαυρίζουμε, βάλτε το μέσα σε κάποια εισαγωγικά για το πράγμα, γιατί δεν πρόκειται για θησαυρό, θησαυρίζουμε οργή εν ημέρα οργής. Δηλαδή μαζεύουμε για την πλάτη μας οργή εν ημέρα οργής. Την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας την ονομάζει ο Απόστολος Παύλος ημέρα οργής. Προς Θεού να μην περάσει από το μυαλό μας ότι τη Δευτέρα Παρουσία θα είναι ο Θεός οργισμένος εις βάρος μας. Όχι, κάθε άλλο δεν θα είναι οργισμένος εις βάρος μας, αλλά εμείς θα έχουμε πάρει άλλο δρόμο που δεν θα οδηγεί στο Θεό, που είναι ο δρόμος οργής. Δεν θα πάμε καθόλου, αφού δεν βαδίζουμε στη ζωή μας αυτή προς το Θεό, που είναι η αγάπη, το έλεος και η σπλαγνία, αλλά έχουμε πάρει το δρόμο από τώρα της οργής. Λοιπόν, την ημέρα εκείνη το δρόμο της οργής θα έχουμε και πάλι μπροστά μας. Και ο Θεός, σύμφωνα με εκείνο, μας αφήνει να βαδίζουμε το δρόμο της οργής. Αυτό είναι, θα μας αφήσει ο Θεός, θα μας καταγγείψει ο Θεός. Να φέρω στο νου μου προσοχή, μην το παρεξηγήσουμε. Τη φρίκη, τη μεγάλη φρίκη. Το μεγάλο πόνο που έζησε ο Κύριος όταν ένιωσε ότι για δεν πιάνεται αυτό με το μυαλό σαν χρονικό σημείο, όταν ένιωσε ο Κύριος μας ότι τον εγκαταλείπει ο πατέρας του. Ξέρετε τι σημαίνει να πει ο Κύριος σαν άνθρωπος Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Δεν μπορώ να το περιγράψω εγώ, ο Κύριος το έζησε. Όμως εκεί βλέπει κανείς το χωρίς κλάσμα του κλάσματος δευτερολέπτου, την παρουσία του πατέρα δίπλα στον Υιό, χωρίς την παρουσία, να νιώθει τη φρίκη του πόνου. Αυτή είναι η οργή που θα νιώθουν οι ψυχές στην κόλαση μέσα. Στον δρόμο της οργής. Αυτή είναι η οργή. Μην το ψάχνουμε. Δίπλα του ήταν ο πατέρας. Αλλά για να νιώσει το πλήρωμα του πόνου ο Χριστός μας, επί της γης σαν άνθρωπος, απόσυρε, θα λέγαμε, τον εαυτό του από την ανθρώπινη παρουσία του Κυρίου και έζωσε. Έζησε ένα πόνο, θα το περιγράψω αλλιώς, που εκδήλωνε, εξέφραζε το βογγητό όλων των εποχών. Όλων των εποχών. Δηλαδή, αν μαζέψει όλους τους πόνους όλων των γενεών, αυτό το πόνο κάνει τη παρουσία του και πάλι δεν το φαίνεται και πάλι δεν φτάνεται. Αλλιώς πώς θα έλεγε η Λίλη Λαμάσα Παχθανή. Φοβερή η φρίκη του πόνου. Λοιπόν, να φέρουμε τώρα στο μυαλό μας τι πρόκειται να συμβεί, γιατί τέτοιος πόνος θα είναι ο πόνος της κολάσεως, που θα είναι όχι μια στιγμή, αιώνιος. Το έχετε ακούσει το παράδειγμα για τον άρρωστο.
που πόναγε και δεν περνούσε η ώρα με τίποτα. Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με και λοιπά. Λοιπόν, πάνω στην οδύνη του πόνου ο ασθενής που βρισκότανε και ζητούσε τον Κύριο να του πάρει τον πόνο, στέλνει ο άγγελο Κυρίου και του λέει, θέλεις μια ώρα στην κόλαση ή να σε κάνω καλά. Λέει, έτσι πως περνάω εγώ, μια ώρα στην κόλαση θα περάσει, μια ώρα είναι. Δεν είναι αυτή η φρίκη που περνάω εγώ εδώ πέρα. Τον αφήνει χωρίς την παρουσία του, γιατί τον πόνο δεν το σηκώνει κανένας άνθρωπος μόνος του. Όποιος πόνος κι αν είναι. Όποιος πόνος κι αν είναι, πάντα έρχεται και βάζει το χεράκι του, τη βοήθειά του και σηκώνεται και λες, μα πώς τον περνάει αυτό τον πόνο άλλος. Εγώ δεν τον περνάω ποτέ. Κι όμως και εμάς ήταν και αυτός ή είναι και περνάει τον πόνο. Λοιπόν, τον πάει στην κόλαση για μία ώρα. Εκεί στην κόλαση λοιπόν που ήταν, κάθισε και άρχισε και περίμενε. Άργησε ο άγγελος. Εδώ έχουν περάσει χρόνια και χρόνια και με κατέληψε. Αφού είναι περάσει ας πούμε 2 λεπτά και ούτε, παρουσιάστηκε ο άγγελος. Του λέει, άτε πού ήσουν, που μ' άφησε τόσο χρόνο. Πόσο χρόνο σ' άφησα, του λέει. Σ' άφησα μόλις 1-2 λεπτά, δεν σ' άφησα. Όχι, την αρρώστια να μου δώσεις. Προτιμάω την αρρώστια, γιατί 2 λεπτά και έκανε 1 αιώνα να περάσει, δεν γίνεται, την αρρώστια την προτιμάω. Λοιπόν, την οδύνη και τον πόνο, που ζει ο κάθε αμαρτωλός χωρίς την παρουσία του Θεού, μας τη δίνει σε όλο το μέγεθος η απουσία, το Ελί, Ελί, Λαμάσα Βαχθανή του Κυρίου, πατέρα μου γιατί με άφησες, και το παράδειγμα που ανέφερα μόλις προηγουμένως. Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι δεν εγκαταλείπει ο Θεός, αλλά εγώ κλωτσάω το Θεό και ζω τη φρίκη του πόνου. Το αντιλαμβάνεστε? Τη φρίκη του πόνου τη ζει ο άνθρωπος όταν δεν έχει Θεό. Έρχεται, λέει, ο Κύριος, λέει ο Απόστολος Παύλος, έχει πολλά, δεν μπορώ να προλαβαίνω. Έρχεται ο Κύριος και δίνει μια προσταγή ο Απόστολος Παύλος, που σε αυτή την πραγματικότητα μας καλεί η Εκκλησία. Μια προσταγή. Ξύπνα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Σ' άφησε ένα, σ' άφησε 2, 10, 20, 30 χρόνια, 40, 50, 60, 70, 80. Αυτό ο Θεός μέσα στην κακία σου σε άφησε. Όχι ότι σε άφησε ο ίδιος, εσύ τον άφησες. Και το έκανα αυτό, ξέρεις γιατί? Το λέει εδώ, το διαβάσω. Για να σου δείξει ότι μπορούσε να σε πάρει τόσο καιρό. Μήπως από εσπλαγνία δική του, του πεις, ελέησόν με ο Θεός, μετανοώ, γυρίζω και έρχομαι. Γι' αυτό το φωνάζει, πως το λέει εδώ μέσα, λέει το εκτολέως εξής. Λογίζει δε τούτο άνθρωπε, σκέφτεσαι δε τούτο άνθρωπε, ο κρίνων, εσύ που κρίνεις αυτούς που κάνουνε ό,τι κακό κάνουνε, και από την άλλη μεριά και εσύ κάνεις τα ίδια, ότι θα ξεφύγεις το κρίμα του Θεού. Εκφεύξει το κρίμα του Θεού. Θα το ξεφύγεις? Ή αγνοείς, εδώ είναι το Θεό, τον πλούτο της Χριστότητός του, ότι είναι πλούσιος από Χριστότητα και σ' αφήνει και εσείς. Πλούσιος από έλεος και σ' αφήνει. Αγνοεί λοιπόν αυτό το πράγμα? Όσο αγνοείς ότι είναι πολύ άσπραγνος, άλλο τόσο το μεγάλο το τσεκούρι που θα σπέσει το κεφάλι από τον εαυτό στον ίδιο. Έχει ο Θεός. Αυτό το έχει ο Θεός, έχει σίγουρα, αλλά πρόσεχε μην γίνει φωτιά στο κεφάλι σου και δεν προλάβεις να έχει ο Θεός όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν,
2 στρατόπεδα, αργητές, εγνώση, άθεοι στη γνώση και στην πράξη του κόσμου τούτου, με όλα τα συνεπακόλουθα της αθεΐας τους, το βούρκο δηλαδή της αμαρτίας. Και από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι που καλλιεργούνται, θα λέγαμε, πνευματικά, που εκκλησιάζονται και που ενώ οφείλουν να γονατίσουν και να πούνε «Κύριε, ελέησε τον κόσμο», περνούσε λέει μια φορά ένας από τα Γενόρος βράδυ από ένα κυλί απ' έξω και άκουγε ένα καλό γερό που προσευχόταν και λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο». Και πέρασε από το λογισμό του και είπε αυτός που περνούσε, αυτός ο καλόγερος κυβερνάει τον κόσμο. Κυβερνάει τον κόσμο. Όντως, αν δεν υπήρχαν αυτές οι ψυχές, ποιος ξέρει πώς θα είμαστε εμείς. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, κυβερνήτης, το φωνάζω, στον άνθρωπο αλλά και στον κόσμο είναι ο αγαθός λογισμός. Κυβερνήτης είναι ο αγαθός λογισμός. Έχεις αγαθούς λογισμούς, είσαι ελεύθερος. Αλλά και κυβερνάς και τον κόσμο. Δεν σε κυβερνάει άλλος. Τελείωσα. Το θέμα λοιπόν ήταν η ελευθερία μας στο Χριστό κοντά, η σκλαβιά μακριά από τον Χριστό, χρέος μας προς τα αδέρφια μας, η μετάνοιά μας και η προσευχή μας για τη σωτήρια των άλλων. Μπορείτε να πείτε αν θέλετε κάτι, έχουμε και δύο λεπτά. Θυσία, κάθε άνθρωπο να κάνει αυτογνωσία. Να νιώσει τον εαυτό του. Άμα θυμηθεί τα ό,τι έχει κάνει, δεν θα μπορέσει ποτέ να κρίνει τον άλλον. Τα κάνει άλλο πιο μπροστά. Σε ένα καζάνι βράζουμε. Ναι. Όμως, σε ένα καζάνι βράζουμε. Εμείς είμαστε έξω από το καζάνι, γιατί έτσι μας αρέσει. Λες να είμαστε έξω. Γιατί μας αρέσει ακριβώς, το συμφέρον. Ε? Το συμφέρον κοιτάμε, δεν κοιτάμε το Θεό. Κύριε, μου θυμίζετε τον Απόστολο Παύλο. Θέλω, αν είναι δυνατόν, να μπουνε στον παράδεισο μέσα αυτοί που σε σταυρώσανε, και να μείνω απ' έξω εγώ. Το καταλαβαίνω το πράγμα. Να μπουν μέσα αυτοί που τον σταυρώσανε, αυτοί που τον σκοτώσανε συνέχεια τον Απόστολο Παύλο, να μπουν μέσα. Ας μείνω απ' έξω εγώ. Ποιος το είπε αυτό, κύριε? Απόστολος Παύλος. Το είπε. Βεβαίως. Δεν το έχω διαβάσει. Βεβαίως, όπως τον Παύλος το είπε. Βεβαίως. Μόνο ο Απόστολος Παύλος θα μπορούσε να το πει. Ναι. Να ψάξουμε πώς το λέει. Να μείνω, λέει, κύριε, μακριά, όχι μακριά από σένα, κάπως έχει τη φράση, αρκεί να σωθούν τα αδέρφια μου. Αρκεί να σωθούν τα αδέρφια μου. Θυσιάζομαι τη ζωή μου να φύγω, λέει, αρκεί να πάνε οι άλλοι στο παράδεισο. Ναι. Και ποιος άλλος ήταν και ο... Όχι, ο Μωυσής έμεινε έξω γιατί έμεινε. Μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, την άλλη Δευτέρα, καθαρή Δευτέρα, δεν έχει συγκέντρωση. Την παραπάνω μετά από 15 ημέρες. Έτσι. Και προς το τέλος του μηνός θα πρέπει να αλλάξουμε και την ώρα, θα αλλάξει και η ώρα. Ωραία, αργεί η ώρα. Τέλος Μαρτίου. Τέλος Μαρτίου. Πόσο? Τέλος Μαρτίου. Τέλος Μαρτίου γίνεται. Τέλος Μαρτίου. Τέλος Μαρτίου. Καλά, θα κάνουμε πρώτα συνάντηση και μετά. Ναι. Λοιπόν, θα σας θυμάσαι εδώ και θα πούμε. Την κάνουμε 7, δεν κάνουμε 6,5. Ενδιάμεση. Θα γίνει σιγά σιγά αν θέλουμε να είμαστε και πιο. Καλό θα ήταν να γίνει σιγά σιγά, γιατί ακόμα είναι την άλλη εβδομάδα, την επόμενη στο 15 ημέρο που λέμε ότι θα ξαναβρεθούμε, θα έχουμε με τον ίδιο απάνω. 6,5 ώρα. Θα έχουμε. Θα το δούμε. Όχι, δεν έχει τελειώσει, θα πιάσει το κρύο. 15 μέρες, ας θες πιάσει το κρύο. Το κρύο, εντάξει, δεν έχει σημασία, άλλο το κρύο. Και η μέρα μεγαλώνει, δεν έχει σημασία. Εμείς θα έρθουμε πιο νωρίς.
Πάλι να μην την ίδια. Πριν θα πούμε ότι έχει ο Θεός, ναι. Έχει ο Θεός, να μου φορέσει. Να το πούμε. Μέχρι και το Πάσχα μετά τελειώνει. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θάνατος ελέησε μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησε μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησε μας. Πάτε λοιπόν, ο Αιγής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και την ψυχή, τον άρτο μόνο των αιτίων σου, δώσε εμείς σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίρουμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε νέης ημάς πληρωμών, αλλά ρίσε ημάς από τον πολεμό. Διευχόν τον Αγίο Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ευαίσθησε εσώς ημάς. Η ώρα μας καλά. Είχε ένα κέρι κατωνάφι. Κάπου σε είδαμε σήμερα και εσύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα. Εγώ ευχαριστώ.